Να σας πούμε ότι έχουμε παραλάβει τις φακέλες που αφορούν τη μελέτη της παράκαμψης του Μιλικά. Υπήρξαν 6 ενδιαφερόμενες εταιρείες και είναι σε διαδικασία προσφάγησης των φακέλων. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε τα αποτελέσματα και θα σας τα κοινοποιήσουμε. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη μελέτη που έχει να κάνει με την παράκαμψη του Μιλικά είναι ένα έργο πολύ σημαντικό και θα δημιουργήσει άλλες προϋποθέσεις ασφάλειας και εναλλακτικών επιλογών για τους χρησιμοποιούντες στον δρόμο προς το βόρειο-ανατολικό μέρος του νησιού. Κύριε Μπουδάνο, ο συγκεκριμένος δρόμος, αν κατάλαβα καλά, δεν θα επιβαρύνει περισσότερο την περιοχή του Βροντάδου, με την έννοια ότι υπάρχουν σχέδια προκειμένου να γίνει η παράκαμψη του Βροντάδου για να μην φορτιστεί περισσότερο η περιοχή. Ο συγκεκριμένος δρόμος, βάζοντας τα οχήματα από το έπος και βγάζοντάς τα στο θόλος, δεν φορτίζει περισσότερο την περιοχή του Βροντάδου. Είναι σωστή η ερώτηση που κάνατε, αλλά εσείς το παίρνετε αντίστροφα. Σας το πω και εγώ διαφορετικά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα θέματα. Το σημαντικό θέμα που υπάρχει είναι ότι δεν έχουμε παράκαμψη του Βροντάδου. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν δρόμο ο οποίος περνάει εθνικός και πανεθνικός μέσα από τον βασικό ιστό, τον αστικό ιστό του Βροντάδου. Αντιλαμβάνεστε φορτηγά, νταλίκες, λεωφορεία, τα οποία κινούνται σε έναν δρόμο με παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, που εγκυμονεί κινδύνους και για τους πεζούς και για τα παιδιά που παίζουν στις γειτονιές. Μία λύση είναι αυτή που σας λέω. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν οχήματα, μεγάλα οχήματα τα οποία πρέπει να κυκλοφορήσουν και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν από το συγκεκριμένο δρόμο. Συνάμα, όταν έχουμε θέμα που είναι πολύ σημαντικό ή πιθανά στην ευρύτερη περιοχή που έχουμε ένα φαινόμενο και θα το αντιμετωπίσουμε σε επόμενο χρόνο. Δηλαδή επίκειται η μελέτη του Μερσινιδίου, η οποία θα αντιμετωπίσει το φαινόμενο σε συγκεκριμένη περιοχή που ούτως ή άλλως έχουμε την μελέτη του Πανεπιστημίου του Καποδιστριακού που έχει αντιμετωπίσει το κατολιστικό φαινόμενο το οποίο παρατηρείται στην περιοχή, σε συνάρτηση με τη λύση που πρέπει να δοθεί, τη σωστή λύση που πρέπει να δοθεί στο δικό κομμάτι του Μερσινιδίου, όλα αυτά είναι ένα πακέτο. Ναι, αλλά το θέμα της κυκλοφορίας στο Βροντάδο πώς θα λυθεί από τη στιγμή που θα κατεβαίνει και θα κατεβαίνει και το έπος, δηλαδή πόσο πιο ασφαλέστερο είναι να κατεβαίνει, να πηγαίνει η κυκλοφορία στο έπος από το να περνάει το Μιλικά. Κοιτάξτε όμως, προσέξτε να δείτε, εσείς το πάτε αντίστοιχα, εγώ το πάω διαφορετικά. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να ανέβει για να κατέβει, θα μπορεί να προχωρήσει και να ανέβει από εκεί στο έπος. Ναι, αυτό λέμε, ότι το έπος είναι πολύ ασφαλέστερο από ότι ο Μιλικά. Οι επιλογές είναι πολλές. Είναι και η επιλογή ότι ένα όχημα και οχήματα τα οποία δεν μπορούν να μπουν μέσα στον οικισμό του Βροντάδου κινούνται και ανεβαίνουν από το θόλος. Ναι. Που σήμερα υπάρχουν μεγάλα οχήματα που δεν μπορούν.